Επανερχόμαστε στην εσωτερική επικαιρότητα με ένα θέμα που χρειάζεται προσοχή, καθώς παίρνουν διαστάσεις τα κρούσματα πανόλης εγωπροβάτων στη Θεσσαλία, με τον Περιφερειάρχη μάλιστα να ζητεί από τις αρχές να κηρύξουν την περιφέρεια σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ο Πάνος Γαρουφαλιάς θα μας ενημερώσει, Πάνο. Καλό βράδυ. Πραγματικά είναι ανησυχητική κατάσταση, καθώς αλλάζει γεωγραφικό σημείο η εξάπλωση της πανόλης των εγωπροβάτων από την Καλαμπάκα, εκεί όπου το πρώτο κρούσμα το είχαμε την περασμένη Πέμπτη και ακολούθησαν άλλα τρία, περίπου σε άλλες τρεις μονάδες, και θανατώθηκαν πάρα πολλά ζώα και θα θανατωθούν μέχρι αύριο. Φαίνεται ότι έχουμε ένα νέο κρούσμα, μια νέα ακτινοτροφική μονάδα αυτή τη στιγμή στο Δομένικο Ελασσόνας. Τι σημαίνει Ελασσόνα ακτινοτροφικά? Ίσως η μεγαλύτερη από τις μεγαλύτερες κτηνοτροφικές περιοχές της Ελλάδας. Ιδιαίτερα ανησυχητικές οι αρχές, διότι στην ουσία μιλάμε για θάνατο των εγωπροβάτων, εφόσον υπάρξει αυτός ο ιός μέσα στο κοπάδι. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αύριο ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης θα προεδρεύσει σε σύσκεψη που θα γίνει στην περιφέρεια Θεσσαλίας με όλους τους αρμοδίους, προκειμένου να εφαρμοστούν μέτρα. Ποια είναι αυτά? Δύο ζώνες επιτήρησης, 3 και 10 χιλιόμετρων, όπως εφαρμόστηκαν και στην Καλαμπάκα, προκειμένου να περιοριστεί το φαινόμενο. Σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, τον κύριο Κουρέτα, φαίνεται ότι αυτά τα ζώα τα μολυσμένα ήρθαν από την Τουρκία. Είναι ένα ενδεχόμενο που το εξετάζουν στο Υπουργείο, και πρέπει να σας πω ότι ο κύριος Κουρέτας ζήτησε στην ουσία να κηρυχθεί η Θεσσαλία σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ώστε να απλοποιηθούν οι διαδικασίες και να τρέξουν πιο γρήγορα, προκειμένου να φρενάρουν την εξάπλωση. Μέσα σε όλη αυτή την ανησυχητική κατάσταση, το παρήγορο είναι ότι, όπως λένε οι επιστήμονες, δεν μεταδίδεται από τα ζώα στον άνθρωπο, είπαν όλοι αυτοί. Ευχαριστούμε ακριβώς τον Πάνο Γαρουφαλιά. Ακριβώς ανακαταστρέφονται πραγματικά τα ζώα και κυρίως την οτροφία. Ασφαλώς. Σε ευχαριστούμε και πάλι.